Μπορεί η Καβάλα να προσελκύσει τουρίστες από την Ινδία. Ως πρόκληση το βλέπει η διοίκηση της κοινοφιλούς επιχείρησης του Δήμου Καβάλας Δημοφέλεια, η οποία ενέταξε τον στόχο αυτό στο σχέδιο τουριστικής προβολής του Δήμου Καβάλας για το 2016. Η διείσδυση στην Ινδική αγορά είναι ένας από τους νέους στόχους, όπως επίσης και η παρουσία στην αγορά της Πολωνίας, ενώ οι τελευταίες εξελίξεις επιβάλλουν και την ενεργότερη προβολή στην αγορά της Ρωσίας, που αναμένεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο την επόμενη χρονιά. Πραγματικά παρουσιάσαμε στην Τουριστική Επιτροπή το νέο σχέδιο τουριστικής προβολής του 2016, το οποίο σχέδιο είναι πλήρες, εμπεριστατωμένο, αναπτυξιακό και δυναμικό, καθώς βασίζεται σε μελέτες που έχουμε καταγράψει μέσα στο σχέδιο τουριστικής προβολής. Ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να αγγίξουμε είναι και την επιμήγυνση τουριστικής περιόδου. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους και λύσεις, γιατί στη θεωρία καλά είναι όλα. Ένας τρόπος λοιπόν επιμήγυνσης της τουριστικής περιόδου είναι να μπούμε δυναμικά σε νέες αγορές. Κρατάμε βέβαια τις παραδοσιακές αγορές στις οποίες συμμετέχουμε στις εκθέσεις ή τις προσεγγίζουμε με διάφορους τρόπους, αλλά πρέπει να μπούμε δυναμικά και σε νέες αγορές. Σημειώνεται ότι στην προσπάθεια για άνοιγμα στην Ασία, ο Δήμος Καβάλας αναμένεται να έχει και τη συνδρομή του επιμελητηρίου, το οποίο έχει και αυτό συγκεκριμένους στόχους για σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών με την χώρα της Ασίας. Πέρα από τις αγορές στις οποίες θα επιχειρήσει άνοιγμα, η Δημοφέλεια επιδιώκει με το σχέδιο για το 2016 να δώσει βαρύτητα στις ενέργειες που απαιτούνται για βελτίωση των υποδομών, την αύξηση του αριθμού των κλινών, αλλά και την εκπαίδευση όσων εργάζονται στον τουρισμό. Η αγορά της Ινδίας λοιπόν, που προτείνουμε με το νέο σχέδιο τουριστικής προβολής, πρόκειται για μία αγορά καταρχήν 1,5 δισεκατομμυρίου πληθυσμού, πρόκειται για μία αγορά που βρίσκεται στην τροπική ή υποτροπική ζώνη και η οποία επομένως δεν εμένει στο τυπικό ήλιος και θάλασσα, άρα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τουρίστες πλέον της καλοκαιρινής περίοδου. Επιπλέον, ο Ινδός τουρίστας έχει την ιδιομορφία να θέλει τον πολιτισμό, να αγαπάει τον πολιτισμό, και ένα πολύ κοινό βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμά μας είναι η αγάπη για το Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε στη χώρα της Ινδίας και για τους Ινδούς είναι ένας μύθος. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει και με έρευνα, μέχρι στιγμής 20 εκατομμύρια Ινδοί τουρίστες έχουν προσεγγίσει τις διακοπές στις χώρες του εξωτερικού και μέχρι το 2020 αναμένεται 50 εκατομμύρια τουρίστες να κάνουν διακοπές σε χώρες του εξωτερικού. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Δημοφέλειας, ένα από τα εργαλεία που επιστρατεύονται για τη βελτίωση της προβολής είναι η δημιουργία μιας τουριστικής ταυτότητας, με τη δημιουργία ενός λογότυπου της Καβάλας που θα διενεργηθεί σχετικός διαγωνισμός σε συνδυασμό με τη χρήση του σε μια διαδικτυακή πύλη. Αν όλα πάνε καλά, το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής θα φανεί τον ερχόμενο Ιούνιο. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι κάποια τα οποία μας έχουν δώσει την ιδέα να προσελκύσουμε την αγορά της Ινδίας. Ιδιαίτερα δεν θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρεσβεία μας στην Ινδία για τις πληροφορίες που μας έχει δώσει και βέβαια να σας πω ότι είναι μια παρθένα γη και θα είμαστε η πρώτη πόλη από την Ελλάδα που θα την προσελκύσουμε.